Κύριε Κουτσούμπα, καλή σας μέρα. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς πήγε, κύριε Κουτσούμπα, χθες το... Ήταν πολύ ωραία η ομιλία, ο χώρος ήταν πολύ ωραίος και αρκετός κόσμος. Ήταν θαυμάσιος, ναι, στο Λευκό Πύργο, στην παραλία, πάρα πολύ χώρος, κόσμος, μεγάλη εκδήλωση, με ζεστασιά, με παλμό, με αγωνιστικότητα, με αισιόδοξη διάθεση. Έλεγα στον κύριο Μόσχη νωρίτερα, ποιο είναι τελικά το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές, για τη δική σας έτσι, στρατηγική, ποιο είναι το ζητούμενο, και απάντησε μάλιστα ο Σάκης κύριο Κουτσούμπα, ο κύριος Μόσχης δηλαδή, ναι, να μην μπλέξουμε σε τριπλές εκλογές. Καθώς το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει περιχαρακωμένο στο μεγάλο τείχος που το χωρίζει από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Ναι. Δεν θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή αν χρειαστεί. Προτιμούμε να είμαστε περιχαρακωμένοι από τα πολιτικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή έχουν δώσει χείρα βοηθείας στο σύστημα για να περνάει άσχημα ο λαός μας και να μας στάσουν σε αυτή την κατάσταση, αλλά να είμαστε μαζί με το λαό και τους αγώνες του. Και είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα, επειδή οι δυσκολίες δεν είναι παρελθόν, οι δυσκολίες στην οικονομία, σε κοινωνικά ζητήματα, στο διεθνή και εξωτερικό χώρο δυναμώνουν, μεγαλώνουν, είναι παρούσες και κυρίως έρχονται και στο αύριο, άρα χρειάζεται προετοιμασία. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς λέμε ότι ένα πραγματικό δίλημα για τον εργαζόμενο λαό, για την νεολαία, είναι να πάει στις εκλογές και να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να δυναμώσει, να είναι δυνατό το ΚΚΕ στη Βουλή, για να είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός την άλλη μέρα. Βεβαίως εμείς έχουμε πει ότι δεν στηρίζουμε με βάση τους σημερινούς συσχετισμούς το σημερινό σύστημα μια κυβέρνηση που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή με βάση τα προγράμματα που έχουν όλα τα κόμματα που προτίθενται και λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν τώρα. Εμείς θα είμαστε από τη θέση της δυναμικής αντιπολίτευσης με το εργατικό λαϊκό κίνημα, με τους φορείς του, με τους αγώνες. Σύμφωνα, κύριε Κουτσούμπα, αλλά εσείς παραδοσιακά στο ΚΚΕ είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Αν δεν υπάρχουν συμπράξεις, πώς θα σχηματίζονται. Και άδολης. Υπέρ της άδολης και ανώθευτης αναλογικής, γιατί αυτή δεν είναι απλή αναλογική σήμερα, είναι ένα αναλογικότερο σύστημα, για να είμαστε και ακριβείς στις εκφράσεις μας. Έχει το πλαφόν του 3%, έχει άλλα εμπόδια. Από τη μία να είστε υπέρ, δηλαδή, από την άλλη να μην συμπράτετε, πώς θα σχηματίζονται εμείς κυβερνήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι στοιχείο της δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής, της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτής που υπάρχει σήμερα και λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα, είναι να αποτυπώνεται στην εκάστοτε Βουλή ο συσχετισμός των δυνάμεων και των κομμάτων με τους αντιπροσώπους του, έτσι όπως εκλέγει ο λαός, και όχι να κλέβονται οι έδρες και οι ψήφοι από ένα-δύο κόμματα, κυρίως το πρώτο και το δεύτερο. Διότι όταν κλέβεις έδρες ενώ ο λαός εκφράζεται διαφορετικά, σημαίνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και επειδή έχετε δίκιο και ο λαός μας έχει δίκιο να θέλει να βγει κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα, μετά την Κυριακή της 21ης Μαΐου, και κατά την άποψή μας μπορεί αυτό να γίνει για άλλους λόγους, μικροκομματικούς κυρίως θα έλεγα, δεν το θέλουν τα άλλα κόμματα. Να σας ρωτήσω πώς μπορεί να γίνει. Αυτοί που έχουν κοινά προγράμματα. Άκουγα τον κύριο, την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι δεν υπάρχουν τεράστιες ουσιαστικές διαφορές στα μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Άκουγα την κυρία Τζαπανίδου να λέει ότι τέλος πάντων στα μεγάλα ζητήματα δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Υπάρχουν επιμέρους διαφορές. Άκουγα τον κύριο Βενιζέλο και όλοι αυτοί είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ξέρετε, αλλά σεβόμαστε τη γνώμη τους, διότι έχουν και μια πείρα, έχουν και μια γνώση, έχουν και κάποια σκέψη που πρέπει να παρακολουθούμε. Άρα τι λέτε, κύριε Κουτσούμπα, μην ακούτε τι λένε προεκλογικά, θα τα βρουν μετεκλογικά, αυτό λέτε. Μα κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα ψήφισε 50% των νομοσχέδιων, τα μισά νομοσχέδια που έφερε η Νέα Δημοκρατία.
το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων. Από πού και ως πού δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Τώρα έρχονται μέχρι το 2025, που είναι μέσα στη θητεία αυτής της κυβέρνησης, 23 έχουμε τώρα που θα βγει, θα έχουμε άλλα 350 νομοσχέδια προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, με τα οποία εμείς διαφωνούμε, γιατί τα ξέρουμε ποια είναι. Έχουν μπει στη λίστα, είναι ολόκληρο το πακέτο. Λοιπόν, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα έχουν ψηφίσει αυτά στην Κομισιόν, στην Ευρωβουλή, έχουν πει δημόσια ότι θα τα στηρίξουν. Ποιος ο λόγος λοιπόν, αν δεν συμφωνούν και στα 350, να συμφωνήσουν στα 300, στα 250 και να κάνουν μια κυβέρνηση, να μην ταλαιπωρούν το λαό, να μην ταλαιπωρούν την οικονομία, να μην ταλαιπωρούν τη χώρα, γιατί έχουν δίκιο οι πολίτες που το λένε αυτό και σκέφτονται έτσι. Γιατί αυτό θα γίνει και στις δεύτερες εκλογές. Και ποιος τους εγγυάται, του κυρίου Μητσοτάκη και του Τσίπρα, ότι θα υπάρχει πάλι αυτοδυναμία και με το μπόνους των 50 πλάς εδρών που υπάρχει στο πρώτο κόμμα στις 2 του Ιουλίου, καλοκαιριάτικα. Δεν θα κάνουν τότε κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι δεν έγινε το 12. Αυτό θα γίνει. Τότε θα κάτσουν. Γιατί να μην κάτσουν από τώρα. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία των 40 ημερών. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό επιλέγουν, διότι ο ένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να έχει το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα και δεν θέλει άλλους υπουργούς. Υπάρχουν διάφοροι βουλευτές τους, εκπρόσωποι τους και διάφορα συμφέροντα που λένε όχι βάλε εκείνο, βάλε τον άλλον, όχι μη συνεργάζεσαι με εκείνον, συνεργάζεσαι με τον άλλον, όχι πίεσε εκείνον για να έχουμε αποτελέσματα στις 2 Ιουλίου και να κλέψουμε και κάποιους ψήφους, εκβιάζοντας το λαό. Νομίζω, αυτή είναι η ουσία, ξεκάθαρα, νομίζω, και χωρίς μασημένα λόγια. Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές τα βάζετε πιο πολύ, κύριο Κουτσούμπα, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές είστε και ιδιαίτερα γλαφυρός. Χρησιμοποίησατε εκφράσεις όπως «ξύνονται στην κλίτσα του Τσομπάνη», «μούφα προοδευτική κυβέρνηση». Η λαϊκή παροιμία την ξέρετε. Τα βάζουμε γιατί ξύνεται στην κλίτσα του Τσομπάνη. Όταν ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός αρχηγός μιλάει και απευθύνεται στο ΚΚΕ ξέροντας τις θέσεις του και απευθύνεται στο ΚΚΕ όχι γιατί θέλει να πιέσει το ΚΚΕ, ξέρει ότι δεν πιέζεται, ξέρει τις θέσεις μας, δεν είναι ανόητος ούτε αφελής, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι λέμε και την προεκλογική περίοδο και όλη την τετραετία αυτή, όπως και όλη την τετραετία που κυβέρνησε εκείνος. Άρα λοιπόν απευθύνεται σε κάποιους ψηφοφόρους του, οι οποίοι έχουν φύγει, οι οποίοι προσβλέπουν και συμπορεύονται σήμερα με το ΚΚΕ, θα το ψηφίσουν την Κυριακή. Κάθε μέρα δημοσιεύονται δηλώσεις στελεχών, πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μελών του ΣΥΡΙΖΑ από τοπικές οργανώσεις, άλλων ψηφοφόρων που λένε ως εδώ θα πάμε τώρα να ενισχύσουμε το ΚΚΕ, και αυτό τον στενοχωρεί. Αυτό τον πειράζει, δικαιολογείται βέβαια γι' αυτό, δικαιολογημένο είναι όταν χάνει ψηφοφόρους του και βεβαίως με αυτή την έννοια μιλά άσχημα, μιλά απαξιωτικά για το ΚΚΕ, ενώ θα έπρεπε να μιλήσει με τους δικούς του συνεργάτες, να μιλήσει με τον κόσμο το δικό του, να πείσει τον κόσμο το δικό του γιατί θέλει να του δώσει άλλη μια ευκαιρία. Εμείς θεωρούμε ότι καμιά ευκαιρία δεν πρέπει να δώσει ούτε στον τωρινό διαχειριστή της εξουσίας, ούτε στον προηγούμενο, ούτε σε αυτόν που θέλει να είναι ο επόμενος. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε και μια κυβέρνηση. Κάπως κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έτσι που το πάτε εσείς, έτσι που το πάτε στο ΚΚΕ. Μα υπάρχει συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε τα κόμματα που είναι στο κοινοβούλιο, αυτό σας λέω, και που πιθανόν ξανά θα εκπροσωπηθούν, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Μέρα 25, έχουν κοινές συνισταμένες. Μπορούν να βρουν ένα πλαίσιο κοινού προγράμματος σε όλα τα ζητήματα. Και όχι σε αυτό που τσαμπουνάζουν δεξιά και αριστερά σε ένα-δυο ζητηματάκια για 100 μέρες και τρέχα γύρευε. Τώρα στα δουλειά υπόλοιπα... κουβέντα να γίνεται. Τώρα, δηλαδή. Στέφανε, διότι δεν υπάρχουν δύο-τρία ζητηματάκια. Ναι, να το χοντρίνω θέλω λίγο. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Άκη. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Άκη. Κύριε αγαπητέ κύριε Κουτσούμπα, στο τέλος δεν συζητάμε για την πραγματική πολιτική, αλλά κάνουμε κουτσομπολιό πολιτικό για τα ενδεχόμενα στο μέλλον. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποφασίσει μια στρατηγική η οποία το κρατάει
στην αντιπολίτευση και δίνει μάχη για την επόμενη μέρα της ιστορίας. Αυτό είναι κατανοητό. Επομένως, σύμφωνοι, όσο δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν γιατί οι προϋποθέσεις. Άρα είναι ένα είδος παραπόδα, είναι ένα είδος παραπόδα πολιτικό αυτό, έτσι δεν είναι? Περιμένουμε στην επόμενη Όχι, πολιτική δεν φάση. Είναι. Είναι ζήτημα συνείδησης και ενσυναίσθησης ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά, να εξηγήσουμε στον κόσμο, πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις όπου ο ίδιος ο ελληνικός λαός να καταλάβει τη δύναμή του. Εμείς ξέρουμε ότι έχει δύναμη. Το πώς την αξιοποιεί κάθε φορά είναι ζητούμενο και για ποιους λόγους και θέλει μια συζήτηση που μπορεί να μας κρατήσει πολλές ώρες. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς παλεύουμε, εμείς δεν τα παρατάμε και βεβαίως παλεύουμε και το σήμερα. Διότι οι προτάσεις νόμου, οι τροπολογίες που είναι φιλολαϊκές, που αφορούν τους πληστηριασμούς, που αφορούν τους μισθούς και τα μεροκάματα, τις εργασιακές σχέσεις, που αφορούν ζητήματα υγείας, παιδείας, εκπαίδευσης, μια σειρά τέτοια θέματα που απασχολούν το λαό μας και το λαό της Θεσσαλονίκης εδώ, τα έχουμε θέσει στη Βουλή και τα έχουμε παλέψει και είμαστε μπροστά στους αγώνες και έχουμε καταφέρει πράγματα. Με την πίεσή μας, έστω μισά και κολοβά, κάποια πράγματα γίνονται. Και άρα λοιπόν, οι ανάσες ανακούφισης δεν μας κρατάνε αδιάφορους. Στη Βουλή, οτιδήποτε το πιο παραμικρό θετικό μέτρο, όσο και αν έχουμε εμείς συνολική διαφορετική αντίληψη, και αν έρθει το ψηφίζουμε. Τώρα, δεν εμποδίζουμε την ψήφιση. Επειδή του. Αναφερθήκατε σε τροπολογία και στα θετικά τα οποία ψηφίζονται και τα ψηφίζετε και εσείς, την τροπολογία αποκλεισμού του κόμματος Κασιδιάρη, γιατί δεν την ψηφίσατε? Φοβάστε μήπως βρεθείτε μελλοντικά στην ίδια θέση? Όχι, γιατί εμείς θεωρούμε καλά, δεν θα αφήσει ο λαός να βρεθούμε σε τέτοια θέση και δεν έχει καμιά σχέση η μαυρίλα, το τέρας του φασισμού, με αυτά που πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με το σοσιαλισμό, κομμουνισμό, με την κοινωνία του δίκαιου, της αλήθειας και της ισοτιμίας που εμείς ονειρευόμαστε και σχεδιάζουμε ταυτόχρονα ως προγραμματική θέση. Λοιπόν, άρα να φύγουμε από αυτό. Δεν είναι αυτό ότι φοβόμαστε. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτή η τροπολογία που δημιουργεί νομικά ερίσματα απαγόρευσης ενός κόμματος, τέτοιου που είναι εγκληματικού και λοιπά, με εγκληματικές φυσιογνωμίες μέσα, με καταδικασμένους και λοιπά, δεν θα έπρεπε να έρθει με την έννοια ότι υπήρχε όλη η άνεση χρόνου 4 χρόνια πριν, 5 πόσα ήταν, και 4 χρόνια μετά, δηλαδή κοντά 8-9 χρόνια, να έχει ολοκληρωθεί η δίκη, να έχει τελεσιδικήσει. Αλλά δεν δίναν αίθουσες, δεν δίναν διοικητικό και άλλο νομικό προσωπικό που χρειαζόντουσαν για την διεξαγωγή αυτής της δίκης, παρότι είχαμε καταθέσει προτάσεις ως ΚΚΕ και το συντηρούσαν για να γίνεται κουβέντα στην ελληνική κοινωνία και ο καθένας να παίζει το παιχνίδι του από τα δύο βασικά κόμματα που κυβέρνησαν. ΣΥΡΙΖΑ πριν, Νέα Δημοκρατία μετά. Έπρεπε να έχει τελειώσει. Αν είχε τελεσιδικήσει η απόφαση και στο εφετείο, δεν θα συζητάγαμε ούτε για τροπολογία. Δεύτερο ζήτημα. Έφερε 3 φορές, άλλαξε την τροπολογία αυτή μέσα σε 1 μήνα η κυβέρνηση. Που δείχνει και προχειρότητα, που δείχνει πίεση από κάποιες δυνάμεις για να αλλάξει πράγματα, που σημαίνει δεν είχε ξεκάθαρη λογική για αυτό το ζήτημα. Και το τρίτο και σοβαρότερο, ενώ μιλάγαμε για απαγόρευση, για παράδειγμα τροπολογία η Νέα Δημοκρατία του κόμματος Κασιδιάρη που είχε καταδικαστεί για εγκληματικές ενέργειες, φέρνει με αυτό το άρθρο απαράδεκτες γενικεύσεις γενικά για κόμματα, ριζοσπαστικά, για δυνάμεις, ξέρω εγώ, που εντάσσονται και στον αντιτρομοκρατικό νόμο που υπάρχει, με άλλες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της θεωρίας των δύο άκρων και πάει λέγοντας. Προς τι αυτό? Ναι. Αυτά. Πολύ απλά και είμαστε κατανοητοί, πιστεύω, απόλυτα και η ίδια η πράξη μέχρι τώρα, αλλά πιστεύουμε και το μέλλον περισσότερο. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω στην κατεύθυνση των πληστηριασμών, κόκκινα δάνεια δηλαδή στα χέρια των φαντς, όπου εδώ κινδυνεύουν και πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, κινδυνεύουν και μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να βάλει πλάτη στην υπόθεση αυτή, διότι είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχουμε μια καταρχάς αναστολή στις εκλογές. Ναι, καταρχάς βάζουμε πλάτη ήδη στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας ή περιουσιακών στοιχείων φτωχών λαϊκών οικογενειών, γιατί είναι πάρα πολλές αυτές,
και εμποδίζουμε τέτοιους πληστηριασμούς. Εμείς ζητάμε και με νομοθετική ρύθμιση να καταργηθούν οι πληστηριασμοί, να καταργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο που υπάρχει. Ζητάμε για μικρές επιχειρήσεις, κυρίως αυτούς της αυτοαπασχόλησης που δουλεύει ο ίδιος, η οικογένειά του, έχει ένα εμπορικό κατάστημα, έχει 2-3 άντε, 4 υπαλλήλους κλπ. Όλη αυτή τη μικρή επιχειρηματικότητα που πρέπει να στηριχτεί και το αφορολόγητο να επανέλθει, διότι έχει καταργηθεί, και βεβαίως πρέπει να δημιουργηθούν πολλές διευκολύνσεις μέχρι και παραγραφή χρεών σε εφορία και τράπεζες που δεν μπορούν να αποπληρωθούν για μικρές τέτοιες περιπτώσεις επιχειρήσεων για να ανασάνουν άμεσα. Υπάρχει μια δέσμη μέτρων την οποία την έχουμε καταθέσει και θα συνεχίσουμε σε αυτό. Όπως επίσης και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, μιας και είμαι και υποψήφιος και στην, εδώ και στην Α Θεσσαλονίκης, εκ μέρους του κόμματος επικεφαλής του ψηφοδελτίου, και για τα ζητήματα υγείας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση τώρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, οι αναισθησιολόγοι να είναι μόνο 8, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 26, ή το παιδιατρικό που έγινε περιμένοντας το χορηγό γιατί αποσύρθηκε, που είναι ντροπή για την πόλη, για την πατρίδα μας συνολικότερα. Στις μεταφορές τα ζητήματα, το ανέκδοτο του μετρό είναι γνωστό πλέον σε όλους, ο στόλος των λεωφορείων της ΟΑΣΤ που πρέπει να ανανεωθεί πραγματικά με προσωπικό κλπ. Να πάρθουν μέτρα. Η πολιτική προστασία, δηλαδή σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες που βρίσκονται στην απέξω και σε χρηματοδοτήσεις και σε σχεδιασμούς και σε προγράμματα και σε υποδομές που χρειάζονται να γίνουν. Άμεσα εμείς για παράδειγμα λέμε πρέπει με χρονοδιάγραμμα να γίνουν έλεγχοι για αντισεισμική αναβάθμιση σε όλες τις σχολικές μονάδες που πάνε τα παιδιά μας, στις μονάδες υγείας, στα πανεπιστήμια, σε άλλα δημόσια κτίρια που είναι χτισμένα πριν το 1995. Και βέβαια χρειάζονται και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ οπωσδήποτε αυτό είναι απαράδεκτο σε όλη την Ευρώπη να είναι στην τελευταία θέση η Θεσσαλονίκη με 2,7 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο για πράσινο, να αναβαθμιστούν οι χώροι πρασίνου, οι χώροι αναψυχής, όπου μπορεί να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, να υπάρχει αθλητική δραστηριότητα, να υπάρχουν τέτοιοι χώροι που μπορεί να αναπτυχθούν και να μην γίνεται φιλέτο σε μεγάλες επιχειρηματίες ή να μην έχουμε όλη αυτή τη σαπίλα δυστυχώς που υπάρχει σε ένα φιλολαϊκό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο στα χέρια μεγαλοεπιχειρηματιών και των στρατών τους που χτυπάνε στο ψαγνό και δολοφονούν. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε πού σήμερα? Σήμερα φεύγω για Πάτρα. Μιλάω το βράδυ στην Πάτρα. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και καλημέρα. Καλό και πρωινό. Αύριο η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Σύνταγμα. Καλή σας μέρα, κύριε Κουτσούμπα. Καλό πρωινό. Καλή επιτυχία.